Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, το Inside View, μια δεύτερη ματιά στα θέματα της επικαιρότητας. Σήμερα Τετάρτη οι Ολλανδοί οδεύουν στις κάρπες με το παγκόσμιο ενδιαφέρον να είναι μεγαλύτερο από ποτέ για τις Ολλανδικές εκλογές και υπάρχουν βέβαια πολλοί και σοβαροί λόγοι γι' αυτό. Μαζί μας ο Κώστας Κετσχετζής, δημοσιογράφος στο insider.gr. Κώστα, καλησπέρα. Καλησπέρα Τέτα. Πραγματικά σήμερα είναι η πρώτη από μια σειρά σημαντικών εκλογικών αναμετρήσεων στην Ευρώπη. Οι Ολλανδοί έρχονται στις κάλπες με βασικά ζητήματα το μεταναστευτικό, το θέμα του Ισλάμ και το θέμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι μια εκλογική αναμέτρηση που έρχεται μετά από τον Brexit και μετά από την εκλογή του Ντόναλντ Τραμπ στη ΣΥΠΑ, το οποίο σημαίνει ότι θα φανεί και για πρώτη φορά το ποιο ακριβώς είναι το αίσθημα των Ολλανδών σχετικά με το αυτό που λέμε καταστημένο στην ευρωπαϊκή πολιτική σκηνή. Και βέβαια ακολουθούν οι προεδρικές εκλογές στη Γαλλία και οι εκλογές στη Γερμανία, κρίσιμες και αυτές, το Σεπτέμβριο. Όπου από τη μία στη Γαλλία έχουμε τη Μάρι Λε Πεν, η οποία διεκδικεί με αξιώσεις την προεδρία, και από την άλλη στη Γερμανία έχουμε το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία, το οποίο θα πάρει και έβρες για πρώτη φορά μάλλον στη Γερμανική Βουλή. Έχει και τον Τραμπ η Ολλανδία. Έχει και τον δικό του Τραμπ η Ολλανδία, ο οποίος εμφανίζεται στις πρώτες θέσεις των δημοψηφισμάτων. Είναι ο Wilders, ο οποίος είναι μάλλον. Ο Τραμπ είναι περισσότερο Wilders γιατί είναι πιο παλιός. Ο οποίος έχει κάνει ένα κόμμα το οποίο είναι one man show και βασίζεται κυρίως στο Twitter για να διαδώσει τις ιδέες του. Ο οποίος εμφανίζεται στις πρώτες δύο θέσεις των βασικών δημοσκοπήσεων, αν και έχασε λίγο τώρα πρόσφατα έβαφος. Είναι αντιευρωπαϊστής, είναι κατά του μεταναστευτικού και ένας λαϊκιστής πολιτικός σαν τον Ντόναλντ Τραμπ. Γι' αυτό και το λένε κιόλας και Τραμπ της Ολλανδίας. Βασικό ζήτημα το οποίο ενδιαφέρει πάρα πολύ την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι το ότι αν το κόμμα του Wilders βγει πρώτο, ένα αντιευρωπαϊκό κόμμα βγει πρώτο στις εκλογές, πολύ δύσκολο ακόμα και αν βγει πρώτος να κάνει κυβέρνηση, γιατί πρέπει να πούμε ότι στην Ολλανδία γίνονται κυβερνήσεις λόγω απλής αναλογικής, το κυβερνητικό σύστημα, το πολιτικό σύστημα βγάζει κυβερνήσεις συνεργασίας και όλα τα υπόλοιπα κόμματα έχουν πει ότι δεν θα συνεργαστούν με τον Wilders. Κατεβαίνουν 28 κόμματα στις ολλανδικές εκλογές. Για οτιδήποτε μπορεί να φανταστεί κανείς, με οποιαδήποτε πλατφόρμα. Υπάρχει, ας πούμε, κόμμα των ζώων, υπάρχει κόμμα των μη ψηφοφόρων, το οποίο δεσμεύεται ότι άμα βγουν βουλευτές, κάποιοι δικοί του και οι βουλευτές του δεν θα ψηφίζουν στη Βουλή τίποτα. Και βέβαια υπάρχει και το κόμμα του Μαρκ Ρούτε, ο οποίος είναι ο τωρινός πρωθυπουργός, είναι το φιλελεύθερο συντηρητικό κόμμα της Ολλανδίας, το οποίο μάλλον θα πάρει πάλι την πρώτη θέση και θα επιχειρήσει μια κυβέρνηση συνεργασίας.